Γιατί ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορά μια πολύ μικρή ομάδα συμπολιτών μας έχει προκαλέσει τόσο θορυβώδεις αντιδράσεις? Γιατί σύμπασα η συντηρητική παράταξη και οι αντιδραστικές απολύξεις της έχει ξεσηκωθεί? Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση με συμβολικό χαρακτήρα που ξεπερνά το συγκεκριμένο πρόβλημα και θέτει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου την ανάγκη η χώρα μας να βγει από την κρίση στη βάση μεγάλων μεταρρυθμίσεων με προοδευτικές αριστερές αξίες. Αυτό είναι το επίδικο και τη σημερινή συζήτηση. Γι' αυτό και αυτή η ανέλπιστα επιθετική στάση της συντηρητικής παράταξης και των αντιδραστικών απολύξεών της. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ηγεμονία για το μέλλον. Αν δηλαδή η χώρα μας θα ξεφύγει από τους αναχρονισμούς και τις αρχαϊκότητες του παρελθόντος που εγγράφονται μέσα στη μήτρα της σημερινής κρίσης. Και αν θα ενταχθεί η χώρα μας, βγαίνοντας από την κρίση, σε έναν ορίζοντα ευημερίας, ταυτόχρονα συνεχώς εξελισσόμενης ελευθερίας και δημοκρατίας. Αυτό είναι το διακύβευμα. Και πιστεύω ότι σήμερα δεν έχει κριθεί αυτή η ηγεμονία. Μπορεί να είναι πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, εκλογικά. Μπορεί να είναι μειοψηφία η συντηρητική παράταξη, εκλογικά. Αλλά το θέμα της ηγεμονίας δεν έχει κριθεί. Κρίνεται κάθε μέρα με μικρές ή μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις και μάχες για τις μεταρρυθμίσεις στη ζωή μας, στο κράτος και την κοινωνία. Η κρίση που ζούμε και η ενοφιλελεύθερη διαχείρισή της ενισχύει συντηρητικά στερεότυπα, αναβιώνει αναχρονισμούς και δημιουργεί συχνά μορφές κοινωνικού εμφυλίου πολέμου. Αν οι πολίτες, ακόμη περισσότερο οι μικρότερες κοινωνικές ομάδες, οι πλέον ανυπεράσπιστες λόγω και της δύναμής τους, της μικρής δύναμής τους, αν οι πολίτες λοιπόν δεν έχουν θέση στη νέα εθνική κοινωνική προσπάθεια, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, τότε είναι προφανές ότι από την κρίση θα βγούμε με έναν τρόπο πάρα πολύ αρνητικό. Γι' αυτό έχει σημασία ποιος κυβερνά αυτή την πορεία εξόδου από την κρίση. Και σήμερα πήραμε ένα μάθημα. Τι σημαίνουν οι αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι κοινωνικές ανισότητες είναι στη φύση του ανθρώπου? Σε αυτή τη συμβολική αντιπαράθεση που αφορά λίγους συμπολίτες μας, εξαιρετικά λίγους, αλλά που έχει, επαναλαμβάνω, έναν ισχυρό συμβολισμό, η ιεραρχία, δηλαδή η διοίκηση και όχι το σώμα της Εκκλησίας που αποτελούν τα εκατομμύρια πιστοί στη χώρα μας, η ιεραρχία ξαναμπαίνει πολιτικά μπροστά. Διεκδικεί πολιτικό ρόλο. Έχει δικαίωμα. Το έχει γιατί το διεκδικεί. Όταν διεκδικείς πολιτικό ρόλο όμως, θα αντιμετωπιστείς πολιτικά. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία ένα θείον καθίδρυμα και από την άλλη μια εγκόσμια πολιτική. Αυτά είναι πλαστές διατυπώσεις. Όταν κατεβαίνει κανείς στο στίβο της πολιτικής και ο συνάδελφος ο κύριος Δίτσας αναφέρθηκε στην ανακοίνωση της ιεραρχίας που κάνει κριτική στην κυβέρνηση για πολιτικά ζητήματα, όταν επανέρχεται η γνωστή ευλογία υπέρ της δεξιάς του Κυρίου, η Εκκλησία ως η δεξιά του Κυρίου, τότε είναι προφανές ότι σε αυτήν την πολιτική επιδίωξη της Εκκλησίας ενώ της ιεραρχίας, οι ίδιοι οι πιστοί που ανήκουν σε πολλά κόμματα, σε πολλές ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις, τους ενώνει μόνο η πίστη τους στο Χριστό,
όλοι οι πολίτες εντός και εκτός της Εκκλησίας προφανώς και διεκδικούν να υπάρξει μια λύση δημοκρατικού χαρακτήρα. Και αυτή η λύση, κατά τη γνώμη μου, είναι η συνταγματική αναθεώρηση που θα καθιστά σαφείς τους ρόλους της Εκκλησίας και της πολιτείας. Δεν λέω την ορολογία διαχωρισμός, χωρισμός, διότι δημιουργούνται παρεξηγήσεις εκ μέρους της Εκκλησίας. Για χωρισμό πρόκειται όμως. Άλλο η Εκκλησία, άλλο η ιεραρχία, άλλο η Εκκλησία ως θεσμός και άλλο η κοινωνία, η πολιτική και οι άλλοι κοσμικοί θεσμοί. Επισημαίνω μία σύμπτωση. Στην τελευταία συνεδρία της ιεραρχίας, όπου βγήκε το μανιφέστο για τους διεμφυλικούς συμπολίτες μας και για την κυβέρνηση, υπάρχει και ένα δεύτερο μανιφέστο με αξιώσεις της Εκκλησίας για τη θέση της στο πολιτικό σύστημα. Ανοίγει δηλαδή η Εκκλησία με τους δικούς της όρους, πώς εννοεί τη σχέση με το κράτος. Έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε ένα δείγμα αυτού του πράγματος με την παρέμβασή της πια στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προφανώς και δεν είναι όλες οι χριστιανικές εκκλησίες, ενώ και οι ηγεσίες τους, σε αυτό το κήρυγμα το οποίο σπρώχνει ανθρώπους στην περιθωριοποίηση. Προκαιρού διαβάσαμε την επιστολή του Πάπα προς την κοινότητα των ομοφιλοφίλων της Ρώμης, της Ιταλίας. Δεν συμφωνεί με όλα μαζί τους, αλλά κάνει διάλογο όμως. Τους δέχεται. Δεν παραπέμπει σε μία ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Λαμβάνει υπόψη του τα ευρήματα της επιστήμης, όπου το λεγόμενο τρίτο φύλο δεν είναι μόνο μια δημιουργία, μια επιλογή κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά είναι και μια προκαθορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις ονειδιακή εξέλιξη. Επίσης, είναι προφανές ότι το μήνυμα της Χριστιανικής Εκκλησίας είναι ένα μήνυμα, πρέπει να είναι ένα μήνυμα, σεβασμό στην ελευθερία του προσώπου. Ο Χριστός είπε, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Δεν αφόρησε κανέναν για να τον πάρει μαζί του. Ούτε απείλησε. Και επίσης, η Εκκλησία οφείλει να σέβεται και αυτό που πολλοί έχουν ονομάσει την ύπαρξη και τον τρόπο ύπαρξης που διεκδικεί ο κάθε άνθρωπος. Προφανώς για την Εκκλησία ορισμένα δικαιώματα και παλαιότερα όλα τα δικαιώματα των πολιτών και των πιστών συνιστούν στην αμαρτία. Σήμερα πολλά συνιστούν αμαρτία. Αλλά έτσι θα κάνουμε συζήτηση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα μπορούσαμε πολλά πράγματα να πούμε. Απλώς να επισημάνουμε. Ο λαός μας έχει πολλά προβλήματα πράγματι και ο τελευταίο που μπορεί να τον εμπνεύσει, να τον παραπλανήσει, είναι κηρύγματα που οδηγούν σε λαοσυνάξεις. Είναι εκτός εποχής όσοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Ο συνάδελφος ο κ. Ρίτσας επισήμανε και μία, εδώ είναι η αλήθεια, πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Ότι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία στο κάτω-κάτω είναι μεγάλο κόμμα, θέλει να πάρει ψήφους και παραδοσιακά αντιμετωπίζει την Εκκλησία όχι ως θείον καθίδρυμα, αλλά ως πελατειακό μηχανισμό. Αλλά και η Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα με έναν τρόπο εξαιρετικά ενοχλητικό και επικίνδυνο πρώτα-πρώτα για τους πιστούς. Μίλησε με τρόπους που θέλει να αγκαλιάσει την Εκκλησία, με την έννοια να την σφίξει την Εκκλησία, και ξέρουμε τι σημαίνει όταν μια εγκληματική οργάνωση σφίγγει κάποιον. Περιμένω κι εγώ μια αποδοκιμασία αυτής της τάσης Χρυσής Αυγής από την επίσημη Εκκλησία. Όχι παιχνιδίσματα με τη Χρυσή Αυγή. Κύριε Φιλή, παρακαλώ να... Τελειώνω, ζητώ συγγνώμη. Τελειώνω. Το νομοσχέδιο είναι οργανικό μέρος, λοιπόν, μιας μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Δεν πρόκειται για μια à la carte αριστερή νομοθέτηση, όπως μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, λέει, δεν είναι αριστερά αυτά που λέτε, βέβαια, από δική του πλευρά. Δεν πρόκειται για έναν αντιπερισπασμό απέναντι στο εξωτικό μνημόνιο, που παρά τις προσπάθειές μας και τις ρογμές που ανακαλύπτουμε για την κοινωνική ευαισθησία, παραμένει εξωτερικό για την κοινωνία μας. Όχι. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για μια προσπάθεια, για μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το μετά, όταν βγαίνουμε από την κρίση. Και θέλω να πω ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει πολλές ταυτότητες, μετέχει πολλών κοινωνικών διεργασιών και υπόκειται διάφορες καταπιέσεις σε πολλά επίπεδα. Το θέμα του φύλου σε διάφορες εκδοχές βεβαίως επηρεάζεται από την γενικότερη κοινωνική ταξική κατεύθυνση. Αλλά αντανακλά πρωτίστως ιδιαιτερότητες διαταξικού χαρακτήρα. Όπως λένε, τι πλούσιος της παίρνεις, τι βασιλεύεις της στρατιώτης, για άλλο θέμα, για το θάνατο. Εδώ ισχύει στην περίπτωσή μας. Όλοι υπόκεινται στα ζητήματα των σχέσεων των φύλων. Όλοι υπόκεινται στα ζητήματα των επιπτώσεων του περιβάλλοντος. Όλοι. Και πρέπει σε αυτό να τονίσω ότι το προσωπικό είναι βαθύτατα πολιτικό. Δεν πρόκειται για κάποιους αποπροσανατολισμούς, ούτε για μια προσπάθεια ακραίων υποκειμενισμών. Όποιος έχει το πρόβλημα, να δούμε τι θα απαντήσει όταν τον κατηγορούν σήμερα ορισμένοι από τη σκοπιά της αριστεράς για ακραίους υποκειμενισμούς. Προφανώς η νομοθέτηση δεν λύνει το πρόβλημα των ανισοτήτων και των διαφιλικών, των προβλημάτων διαφιλικών και των μεσοφιλικών συμπολιτών μας. Διαφοροποιεί όμως δυνητικά τους συσχετισμούς και ενισχύει τα δικαιώματα, δηλαδή το διαρκή αγώνα για μια κοινωνία ελευθερίας και ισότητας. Ελάτε, που κύριε, καταργούμε, φίλε. Τελειώνω. Εντάξει, τώρα 13 λεπτά, τελειώνω, 10,5 λεπτά. Που καταργούμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και πιστεύω, και με αυτό τελειώνω, ότι χρειάζεται η πολιτεία να αναλάβει πρωτοβουλίες στα σχολιά, στις οικογένειες, στις γειτονιές. Όχι με το κλίμα που επικράτησε εδώ μέσα από ορισμένες πλευρές, της κινδυνολογίας για την πατρίδα και την οικογένεια και της ηθικολογίας, της κούφιας ηθικολογίας, αλλά πρωτοβουλίες σεβασμού των ανθρώπων με τα προβλήματά τους, ψυχολογικής στήριξης των συμπολιτών μας, τους οποίους θέλουμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Λόγω είχε ο κύριος Αιβατίδης από τη Χρυσή Αυγή.